φύση, ο χρόνος στη φυσική, ο χρόνος στην τέχνη, ο χρόνος στα αντικείμενα, το πώς αφήνει το σημάδι του στα διάφορα αντικείμενα, στο μέταλλο, στο ξύλο, στον τοίχο, με συναρπάζει. Σε ένα έργο, το σημαντικότερο στοιχείο είναι η σύνθεση. Προσπαθώ να βρω μια κατάλληλη σύνθεση που να αναδεικνύει το χαρακτήρα του θέματος μου. Δεν αντιγράφω αυτό που βλέπω, αποδίδω αυτό που με συναρπάζει στο θέμα το οποίο με εμπνέει. Επιλέγω τις δικές μου ερμηνείες. Επιλέγω αλλάζοντας συχνά την οπτική γωνία. Επιλέγω τη χρωματική μου παλέτα. Πολύ συχνά αυτή έχει χρώματα εντελώς διαφορετικά από τα χρώματα του θέματος. Εφευρίσκω αντικείμενα, σχήμα, φόρμες, τα οποία με βοηθούν στο να δουλέψει η σύνθεση. Επενδύω ιδιαίτερα στο φως, στις σκιές, στις αντιθέσεις. Γνωρίζω καλά ότι το ίδιο θέμα μπορεί κανείς να το δει, να το βλέπει κάθε μέρα και να περνά απαρατήρητο. Όμως κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες φωτισμού μπορεί να γίνει ένα θέμα μοναδικό. Σε πολλά από τα έργα μου θεωρώ πολύ σημαντικό να σχολιάσω τη σύγχρονη πραγματικότητα. Να δω τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα, τα πολιτικά προβλήματα, αλλά με τον τρόπο μου, μέσα από τα έργα. Και συχνά μέσα από μηνύματα τα οποία βρίσκονται μέσα στα έργα, ας πούμε πάνω σε τοίχο. Μια λογική γκραφίτι και μια λογική διαμαρτυρίας, μια σύγχρονη κοινωνική ματιά. Μου αρέσει όμως σε πολλά άλλα έργα να εκμεταλλεύομαι όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων υδατομέσων, δηλαδή τα ακριλικά μελάνια, gouache, collage, ό,τι μέσο μπορεί να προσφέρεται στα σύγχρονα υδατομέσα. Σημασία για μένα πλέον έχει το αποτέλεσμα.